Η φωτιά από το καζάνι ρέει σαλάβα από ένα μηχανικό ηφαίστειο που ο άνθρωπος προσπαθεί να ελέγξει. Οι σπίθες εκτινάσονται ψηλά και οι εργάτες απομακρύνονται για να μην σημαδευτούν από τις ατίθασες φλόγες. Στα καμία της Λάρκος, στους 1800 βαθμούς, εκεί που λιώνει το μετάλλευμα για να γίνει σιδηρονικέλιο, μέρα νύχτα, σε βάρδιες, εργάτες ζουν τις οικογένειές τους. Αγκαλιά με τη φωτιά. Πολλές φορές ήρθαμε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, άλλες φορές με την εμπειρία, άλλες φορές με την τύχη. Γλιτώσαμε εμείς. Κάποια άλλα παιδιά όχι. Είναι τρομερά επικίνδυνη εργασία. Και ο χειρότερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση του κινδύνου. Σε αυτό τον τόπο, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, αντικρίζεις ένα φουγάρο που καπνίζει αδιάκοπα, μέρα νύχτα. Ο ξένος το περιεργάζεται, ο ντόπιος το έχει συνηθίσει πια. Για 5 δεκαετίες η Λάρκο κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της ζωής της Λάρινας. Ένα ολόκληρο χωριό, μια ολόκληρη περιοχή, ζει στη σκιά της. Σε αυτό το εργοστάσιο δούλευαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, τώρα εμείς. Άλλες επιλογές δεν έχουμε. Το εργοστάσιο είναι εδώ που μας κατά πρώτο τέτοιο μας συντηρεί. Θα καθίσουμε για μένα, δηλαδή εγώ έχω βάλει σκοπό, θα καθίσουμε εδώ και θα παλέψουμε να αλλάξουμε τις συνθήκες εργασίας. Δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε από τον τόπο μας. Έγινε ανακατάταξη της ζωής εδώ πέρα, κατάλαβες, το κατοίκον. Γιατί πιάσανε όλη δουλειά, μικροί μεγάλοι δουλεύανε όλοι, λεφτά παίρνανε και... Ήταν καλυτέρευση πάρα πολύ η ζωή. Βαριά η μηχανία είναι. Να το λέμε αυτό. Μην περιμένουμε να έχουμε μουσαϊκά μέσα. Τώρα είναι βαριά η μηχανία. Φωτιά, μετάλλευμα. Εμείς από τότε που γεννηθήκαμε βλέπουμε το εργοστάσιο. Και τρομάξαμε να γίνουμε μόνοι. Δεν είναι αδικία τώρα να φύγεις κάπου από εδώ που έχεις μια δουλειά μόνιμη και να πας να κάνεις κάτι άλλο. 1.300 εργαζόμενοι δουλεύουν στη Λάρκο και η μια γενιά διαδέχεται την άλλη. Πολύ συχνά πατέρας και γιος δουλεύουν μαζί στο εργοστάσιο. Στα καμίνια, στη λάβα της φωτιάς, στη σκόνη που τυφλώνει όταν φυσάει, οι εργάτες παλεύουν με τις αντοχές τους και με όλες τις αισθήσεις τεταμένες. Δουλεύω στη χαλιβουργία. Είναι το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας του μετάλλου. Δουλεύω στην κοκοποίηση. Επεξεργαζόμαστε το μέταλλο, δηλαδή από ρευστή κατάσταση που είναι, πέφτει σε μια δεξαμενή και γίνεται στερεοκοπημένο. Η θερμοκρασία είναι μεγάλη, επικινδυνότητα υπάρχει, θέλει να έχει στα μάτια σου 14 που λένε. Το πιο επικίνδυνο, εγώ δούλευα και στα καμίνια πριν πάω στη χαλιβουργία, έχει τύχει εκεί που ανοίγουμε το καμίνι να έχει τρυπήσει. Σημαίνει ότι σε εγκλωβίζει φωτιά, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Από τη στιγμή που πας στη δουλειά και σκέπτεσαι όλα αυτά και έχεις και το φόβο ότι μπορεί να μην γυρίσεις πίσω, τι άλλο να πω. Οι συνθήκες δηλαδή είναι αφόρητες και αυτό βεβαίως έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα ζωής μας και στην υγεία, ψυχολογικά, αλλά και στη συμπεριφορά μας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Γιατί εδώ μας χαρακτηρίζουν και ξέρω εγώ, ευέξαρτος και λοιπά. Είμαστε. Έτσι μας διαμορφώνει το εργοστάσιο. Τον περασμένο Αύγουστο, 3 νέοι άνθρωποι έσβησαν παλεύοντας για το μεροκάματο. Απροσεξία, ατύχημα ή έλλειπη μέτρα ασφάλειας. Η απάντηση ακόμα δεν έχει δοθεί. Οι συνθήκες εργασίας είναι ένα ταχάου. Όχι γιατί το λέω εγώ που έχω δουλέψει μέσα. Το λένε οι 60 και πλέον νεκροί που υπάρχουν διαχρονικά στη Λάρκο, το λένε οι επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες στερίζουν καρκίνη και πνευμονικοκονιάσεις και άλλες ασθένειες, το λένε τα καθημερινά μικρά ή μεγαλύτερα ατυχήματα και είναι διαπιστωμένο από τους πάντες, από τον τελευταίο εργάτη μέχρι τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας. Τους δύο τελευταίους τους χάσαμε για να πάρουμε 50 τόνους μέταλλο. Πράγμα που όλοι γνωρίζαμε ότι το καμίνι δεν ανοίγει. Αν είχαμε μια πολιτική που δεν έβαζε το κέρδος μπροστά και έβαζε πρώτα τον άνθρωπο και δούλευε για τις ανάγκες του ανθρώπου, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Φεύγαμε από τα σπίτια μας, να έρθουμε για δουλειά και περνάγαμε το δωμάτιο, εγώ προσωπικά, των παιδιών μου για να τα φιλήσω, να φύλαγα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, γιατί δεν ήμουν σίγουρος να τα ξαναδώ το μεσημέρι. Αν σας έλεγε το παιδί σας, θέλω να δουλέψω και εγώ στο εργοστάσιο, θα το αποτρέπατε, θα του λέγατε ναι κάτω? Τι να σας πω, θα προτιμούσα να μην το έβλεπα αυτό και να μην τα άκουγα καν.
Ο Κώστας δουλεύει στη Λάρκο από τα 25 του χρόνια. Σήμερα είναι 32. Ήρθε από το Μεσολόγιο για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Στη Λάρη να γνώρισε τη Δέσποινα και σήμερα μεγαλώνουν μαζί δύο παιδιά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην με νοιάζει το αν κουράζεται, αλλά να με νοιάζει αν θα γυρίσει πίσω. Μπαμπά! Δεν με πειράζει το αν κουράζεται, το πόσο, τις ώρες, γιατί είναι και υπερορίες, είναι και πολλές οι ώρες αρκετές. Με νοιάζει αν θα γυρίσει πίσω. Οι λόγοι που σου κάνω ανησυχείτε και πολύ. Οι τόσοι νεκροί, οι τόσοι καμένοι, τέλος, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακούω μπαμ και λέω θα με πάρει τηλέφωνο. Δεν βαράει. Άρα εντάξει, είναι κάτι απλό. Είδε ο Κώστας καμένο τον άνθρωπο να καίγεται και δεν μπορούσε να κοιμηθεί ένα μήνα σχεδόν. 120 εργάτες δουλεύουν στη Λάρκο μέσω εργολάβων. Εκείνοι έχουν μικρότερες αμοιβές και δικαιώματα, δουλεύουν με μπλοκάκια και σε καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας. Είναι σύγχρονη δουλειά, μπορεί για ποιο λόγο. Δεν παρέχουν καταρχήν τα μέτρα προστασίας στους εργαζόμενους. Πληρώνουν όποτε θέλουν. Δεν μπορεί η Λάρκο να δουλεύει με εργολάβους αυτή τη στιγμή. Να παίρνει ένα παιδί στην εργολαβία 700 ευρώ και να παίρνει, δεν ξέρω πώς θα παίρνει ο εργολάβος το μήνα να βάσει στη τσέπη του. Για ποιο λόγο. Δώσε στους εργαζόμενους που δουλεύουν και να διώξει τους εργολάβους. Γι' αυτό τους βολεύει η εργολαβία. Δεν πήγε καλά το νικέλαιο. Ένα πρωί μας είπανε μην ξαναρθείτε αύριο για δουλειά και βγάλανε 120 άτομα έξω. Δουλεύουμε σε διάφορες εργολαβίες. Κάναμε δουλειές οι οποίες σε καθημερινή βάση εξυπηρετούσαν την εταιρεία. Έπαιρνε τρελά λεφτά εργολάβη. Παίρναμε ψίχουλα εμείς. Εγώ προσωπικά έπαιρνα 6 ευρώ. Ο εργολάβος έπαιρνε γύρω στα 19 ευρώ την ώρα για μένα. Η σκόνη της Λάρκο δεν τυφλώνει μόνο τα μάτια των εργατών που δουλεύουν μέσα στο εργοστάσιο, θολώνει τα τζάμια των σπιτιών του εργατικού οικισμού, σκεπάζει με τέφρα όλο το χωριό. Οι κάτοικοι της Λάρυμνας ζουν από τα πύρινα καζάνια της Λάρκο και τα καζάνια της Λάρκο φουντώνουν από τα νιάτα, την υγεία, κάποιες φορές και από την ίδια τη ζωή των εργατών σε ένα αγκάλιασμα εξάρτησης, φθοράς και επιβίωσης.